Μέσα στην εξεταστική και στην εκπνοή του Ιουνίου, επιλέγει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να φέρει προσκύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τη Σύμβαση της Λισαβόνας, με την οποία ολοκληρώνει το έγκλημα σε βάρος των σπουδών και του μέλλοντος των φοιτητών. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη σύμβαση συνάντησε την κατακραυγή των φοιτητών στις πολύμινες κινητοποιήσεις ενάντια στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Περιέκοψα, κύριε Πρόεδρε, ένα μέρος της ομιλίας μου για να συμπεριλάβω κάτι πολύ πιο σημαντικό. Τα λόγια των ίδιων των φοιτητών. Την αντίθεσή τους, λοιπόν, στη Σύμβαση της Λισαβόνας εκφράζει με ανακοίνωσή του το μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών, το οποίο μάλιστα καλεί και σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή την 5η στις 10 το πρωί. Τι λένε, λοιπόν, οι σπουδαστές? Τη στιγμή που οι εστιακοί φοιτητές ψήνονται μέσα στα δωμάτια τους, σε τριτοκοσμικές συνθήκες χωρίς κλιματισμό σε καύσωνα, που χιλιάδες φοιτητές σκέφτονται πώς θα συνεχίσουν τις σπουδές τους με την ακρίβεια που θερίζει, που χιλιάδες μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν εξοργιστεί από τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων, η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή τη συγκεκριμένη σύμβαση. Η πρόκληση δεν θα μείνει αναπάντητη. Οι δεκάδες χιλιάδες φοιτήτριες και φοιτητές σε όλη τη χώρα που στρίμωξαν την κυβέρνηση με τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις τους, συνεχίζουν να διεκδικούν ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο, πτυχία με αξία. Αυτός ο αγώνας άφησε τη συγκεκριμένη σύμβαση 25 χρόνια στα χαρτιά. Με αυτόν τον αγώνα θα υπερασπιστούν οι φοιτητές τα δικαιώματα στην πράξη. Είναι γελασμένοι, λένε τα παιδιά, αν νομίζουν πως θα τους περάσει. Φωνάζουμε ξανά ή τα κέρδη τους ή οι σπουδές μας. Όπως είχαν ξεκαθαρίσει, θα τους βρουν απέναντί τους για να μπουν εμπόδια σε αυτή την πολιτική. Η αδικία μπορεί να γίνεται νόμος στη Βουλή, όμως το δίκιο νικάει στους δρόμους όταν μιλάει η πραγματική πλειοψηφία. Το συνεχιζόμενο έγκλημα της υποβάθμισης των πτυχίων και των σπουδών δεν θα περάσει. Έτσι ακριβώς είναι. Η Σύμβαση για την Αναγνώριση Προσόντων σχετικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια διευκολύνει την εργαλειοποίηση της ακαδημαϊκής κινητικότητας για προώθηση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γεωπολιτική σκακέρα. Το ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχει ακόμα υπογράψει τη Σύμβαση έχει να κάνει με την απαξίωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης και των κολεγίων στην ελληνική κοινωνία και την ταύτισή τους με το εμπόριο και όχι με την πανεπιστημιακή εκπαίδευση παρά τα πάμπολα προβλήματά της. Έχει να κάνει με τις ιδιαιτερότητες της αγοράς εργασίας σε ορισμένους κλάδους και φυσικά με την απαξίωση της Μπολόνια που πιστώνεται στο φοιτητικό, εργατικό και λαϊκό κίνημα που υπερασπίζεται χρόνια τώρα το δικαίωμα σε ποιοτική μόρφωση και δικαιώματα, που αντιστέκεται εδώ και χρόνια στην ισοτίμηση των τριετών σπουδών με τις τετραετής και τις πενταετής, που δεν έχει επιτρέψει να ταυτιστεί στη λαϊκή συνείδηση η ακαδημαϊκή κινητικότητα κολλάς δεξιοτήτων με την ποιότητα και την αριστεία για την οποία κόπτεται η κυβέρνηση. Σύμφωνα επίσης με τη Σύμβαση, οι χώρες πρέπει να δίνουν πληροφορίες για το ποια ιδρύματα και προγράμματα ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το επίπεδο στο οποίο κατατάσσει μια χώρα έναν τίτλο σπουδών πρέπει να γίνεται σεβαστό από τη χώρα υποδοχής. Δηλαδή, δεν μπορεί π.χ. ένα πτυχίο από Κυπριακό Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο να αναγνωρίζεται ως επίπεδου 6, bachelor, στην Κύπρο και στην Ελλάδα να θεωρείται επίπεδου 5, ΙΕΚ. Είναι δηλωτικό μάλιστα της υποκρισίας περί αριστείας και των πραγματικών προθέσεων της κυβέρνησης για άνοιγμα της αγοράς με όρους πλιάτσικου το εξής, ότι ενός υποψήφιου των πανελλαδικών αρνείται την κατοχύρωση βαθμολογίας για την επόμενη χρονιά, επιτρέπει σε όποιον έχει λεφτά να περνάει από ίδρυμα σε ίδρυμα για να αγοράζει πιστωτικές μονάδες και να σειράπτει τελικά έναν τίτλο σπουδών. Έναν τίτλο που θα οδηγεί σε προσόν ισότιμο με αυτό κάποιου άλλου που πέρασε τη σκληρή δοκιμασία των πανελλαδικών, πνευματικά, ψυχικά, οικονομικά, κόπιασε να πάρει το πτυχίο του σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο, όπου κατά τεκμήριον οι φοιτητές υδρώνουν τη φανέλα, με συμπαγές ενιαίο και συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών, παρά τα πιο προβλήματα, που είναι και ο μόνος τρόπος για αποφύτους με διαχρονική αξία και όχι με δεξιότητες που λήγουν στο εξάμηνο. Αυτά δείχνουν ακριβώς τι εξυπηρετούσαν τα αντίστοιχα άρθρα στον νόμο Πιερακάκη και το πώς όλα εξυπηρετούν τη μετατροπή του δημόσιου πανεπιστημίου σε επιχείρηση με δίδακτρα και αλίευση πελατείας. Στη χώρα μας, τι θα ισχύσει μετά την κύρωση? Θα κάνει το κάθε ίδρυμα ό,τι θέλει? Τι ρόλο θα έχει ο διεπιστημονικός οργανισμός αναγνώρισης τίτλων ακαδημαϊκών και πληροφόρησης?
Το αυτοτελές τμήμα εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας είναι το όργανο που αναγνωρίζει την επαγγελματική ισοδυναμία τίτλων σπουδών του εξωτερικού. Από εκεί παίρνουν ισοτιμία τα κολέγια. Τελειώνοντας, υπογραμμίζουμε πως δεν είναι άσχετη αυτή η εξέλιξη από τους σχεδιασμούς για κατάργηση πανελλαδικών και εθνικό απολυτήριο. Οι εξελίξεις στην τριτοβάθμια δεν αφορούν μόνο τους τωρινούς και μελλοντικούς φοιτητές και τις οικογένειές τους. Αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους, τωρινούς και μελλοντικούς. Και φυσικά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία συνολικά. Αυτό θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σας ευχαριστώ πολύ.